Δεν θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση στη τιμή του ψωμιού, ξεκαθάρισε σήμερα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αρτοπιών Ελλάδος, κ. Μιχάλης Μούσιος, ο οποίος τόνισε ότι και τα αρτοπία βρίσκονται πράγματι σε οριακό σημείο. Το μεγαλύτερο ζήτημα που έχουν να αντιμετωπίσουν είναι με το περιεχόμενο του νόμου για την απελευθέρωση του επαγγέλματος, που σύμφωνα με τους αρτοπιούς, μέσω του νόμου δίνεται η δυνατότητα να μπορούν να διαθέτουν προς πώληση ψωμί όλες οι επαγγελματικές στέγες, ακόμα και τα βενζινάδικα. Οι αρτοπίοι ζητούν με προεδρικό διάταγμα να εξαιρεθεί ο κλάδος τους από τα κλειστά επαγγέλματα, καθώς όπως σημειώνουν υπάρχει κίνδυνος με το κλείσιμο των μικρών βιοτεχνιών αρτοπίας να εισέλθουν στο χώρο ολιγοπόλια, αυξάνοντας κατακόρυφα την τιμή του ψωμιού. Με την απαξίωση που θα επέλθει στα μικρά καταστήματα και στο φούρνο της γειτονιάς, θα οδηγηθούν σιγά σιγά μαθηματικά οι καταναλωτές στις υπεραγορές, στα σούπερ μάρκετ και στα εμπορικά κέντρα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να επικρατήσουν τα ολιγοπόλια και να δούμε το φαινόμενο που επικρατεί στην Νορβηγία, στη Γερμανία, ακόμη και στην Γαλλία, που το ψωμί ελέγχεται από 4-5 μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και η τιμή του είναι 7 με 8 ευρώ το κιλό. Οι αρτοπίοι ζητούν από την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει άμεσα το τοπίο και να μην αρχίσουν και τα λουκέτα σε αρτοπία.